по анализу данных оперативного и объективного контроля испытания прошли успешно. Я вас с этим поздравляю. И, как уже было сказано, мы будем эти испытания продолжать, в том числе и в боевых условиях, в зависимости от ситуации и характера угроз безопасности, которые создаются для России. Тем более, что запас таких изделий, запас таких систем, готовых к их применению, у нас имеется. 2.24 ώρα μετά το ρωσικό χτύπημα στο Ντνίπρο της Ουκρανίας με το νέο υπερηχητικό βαλιστικό πύραυλο Ρέσνικ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν στέλνει νέο μήνυμα. Ανακοινώνει την έναρξη της μαζικής παραγωγής του και προειδοποιεί πως η Ρωσία είναι έτοιμη να χτυπήσει ξανά χρησιμοποιώντας το απόθεμα που ήδη υπάρχει. Необходимо наладить серийные производства. Будем считать, что решение по серийному производству этой системы принято. Да, собственно говоря, оно практически Καμία άλλη χώρα στον κόσμο δεν διαθέτει αυτά τα όπλα. Αργά ή γρήγορα όμως θα τα αποκτήσουν, καθώς έχουν ήδη αρχίσει την ανάπτυξή τους, δηλώνει ο Ρώσος πρόεδρος. Οι πύραυλοι Ρέσνικ μπορούν να φτάσουν στόχους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Δεν πρόκειται όμως για διπυρωτικό βαλιστικό πύραυλο. Ρακέτная система Орешник это не просто эффективное гиперзвуковое оружие. В силу своей ударной мощи, особенно при массированном групповом применении, да еще и в сочетании с другими высокоточными дальнобойными системами, которые также есть у России, результаты ее использования по объектам противника будут сопоставимы по эффекту, по своему могуществу с оружием стратегического назначения. Хотя по факту система «Орешник» стратегическим оружием не является, во всяком случае, это межконтинентальная баллистическая ракета. Για διεθνές έγκλημα κάνει λόγο ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ζητάει από τη Δύση να απαντήσει αποφασιστικά με πράξεις και όχι με λόγια. Коли хтось починає використовувати інші країни, вже навіть не тільки для терору, але й для випробування своїх нових ракет через терор, то це точно міжнародний злочин. І від Росії це знущання над позицією таких держав, як Китай, держав глобального півдня, деяких лідерів, які щоразу закликають до стриманості, а у відповідь отримують від Москви незмінно якусь нову ескалацію. Тому світ повинен звучати серйозно у відповідь, так, щоб Путін дійсно боявся розширювати війну та відчував реальні наслідки своїх вчинків. Την ίδια ώρα, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, Σεργέη Λαυρόφ, δηλώνει με νόημα ότι οι δυτικές χώρες αρχίζουν να συνειδητοποιούν τώρα ότι μόνο ένα τμήμα της Ουκρανίας θα παραμείνει με βάση τα σημερινά της σύνορα. Και κατηγορεί την κυβέρνηση Biden ότι αφήνει τη χειρότερη κληρονομιά, έχοντας αδειοδοτήσει την Ουκρανία να εκτοξεύσει Αμερικανικούς και Βρετανικούς πυράβλους εντός των ρωσικών εδαφών. Оставляют безоружным перед лицом такой вот акции со стороны Российской Федерации. Ну, наверное, это полезный результат, потому что уж чего-чего, а хотя бы быть поближе к реальности, ощущать ее на своей шкуре, я бы сказал, это уже полезно. Насчет того, что ждать от Байдена и его уходящей администрации, ну, вот в поставках и в атакамсов, и разрешение британцам и французам использовать Storm Shadow и скальпы. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Γάλλο πρόεδρο Μανουέλ Μακρόν. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, οι δύο πρόεδροι εξέτασαν τις εξελίξεις στην Ουκρανία καθώς και στη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρος Μπάιντεν μίλησε σήμερα με τον πρόεδρο Μακρόν της Γαλλίας για μια σειρά από παγκόσμια και διμερή θέματα. Εξέτασαν τις εξελίξεις στην Ουκρανία καθώς και στη Μέση Ανατολή. Δεσμεύτηκαν να παραμείνουν σε στενή διαβούλευση απευθείας και μέσω των εθνικών τους ομάδων ασφαλείας. Εχθές ο εκλεγμένος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στο Palm Beach της Φλόριντα. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του ΝΑΤΟ, οι δύο άντρες συζήτησαν το φάσμα των παγκόσμιων ζητημάτων ασφάλειας που αντιμετωπίζει η Συμμαχία. Το ΝΑΤΟ πρόκειται επίσης να πραγματοποιήσει την έκτακτη συνεδρίαση για την Ουκρανία στο Γενικό Επιτελείο της Συμμαχίας στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν το ρωσικό πλήγμα.